Πολλά έτοιμα. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Πρεμιέρα και για τους δύο. Development League. Καινούργιες ομάδες. Grovers και Αργοναύτες. Αργοναύτες, Grovers για το πρωτάθλημα της Development League. Άστοχο σου τριών πόντων. Από τη μία έχουμε παλιούς γνώριμους, Μπακόπουλο και Μανσόλα, με τα είχαμε συνηθίσει με τα χρώματα της ΣΕΡΚ, από φέτος τα μπορντό και μαύρα. Η Grovers είναι επίθεση, έχουμε το πρώτο καλάθι, αν δεν κάνω της ιστορίας τους, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έρχεται από τον κύριο με το νούμερο 22, τον Τασιόπουλο. Οι Αργοναύτες στην επίθεση, στον τριών πόντων, airball. Ελέγχουν το rebound σε πρώτο χρόνο, αλλά στη συνέχεια έχουμε διεκδίκηση. Μπάλα και πάλι για τους Grovers. Παναφορά. Επιθετικό rebound από τον Μανσόλα. Τασιόπουλος, έχουμε βήματα νομίζω, έτσι ακριβώς. Και 42, πρώτο δεκάλεπτο. Σιγκούνας προσπάθησε να πάει μέχρι μέσα, δεν τα κατάφερε. Είναι μόνος του με το καλάθι, θα αφήσει με το δεξί, δεν έχει κανένα απόλυτος πρόβλημα. Ο Φράγκος θα κάνει το 2-2. Πρώτο καλάθι και για τους Αργοναύτες. Καλή αρχή παιδιά και στους δύο, πάντα τέτοια. Καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό rebound. Ο Κουνάδης. Θα πάει προς το καλάθι, δεν βρίσκει διάδρομο, έχουν υπομονή, γυρίζουν την μπάλα. Ο Μανσόλας ελέγχει το rebound. Μανσόλας θα πάει προς το καλάθι και θα κάνει αυτό που ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά. Τέσσερα το σκορ. Τασιόπουλος. Την μπάλα στη γωνία για τρεις. Μέσα. Το καλάθι από τον Σερετάκο. Ξερετική ραχαία πάσα από τον Φράγκο στον Κουνάδη.
7 όλα. Η μπάλα στα χέρια του Στρεντάκου. Σπύρογλου. Κατοχή και πάλι για τους Γκρόβερς. Σερεντάκος. Σπύρογλου. Το σούτ από τον Θεοδωρόπουλο. Δεν θα ευστοχίσει εκείνος. Και ευκαιρία τώρα για τους Αργοναύτες να περάσουν μπροστά. Θα πάει μέχρι μέσα. Καλή προσπάθεια από τον Φράγκο. Δεν τελείωσε τη φάση. Μανσόλα, θα δει τον Τασιόπουλο, προσποιείται 1-2, γκολ φάουλ. Φάουλ το οποίο παίρνει από το νούμερο 8 των Αργοναυτών, τον Σιγκουνά. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος time out. Το Σιόπουλος αστόχησε. Παρενέβη ο... Σιγκουνάς παρά λίγο να κλέψει από τον Σερεντάκο. Σερεντάκος είναι επαναφορά. Κάπου εκεί στον Σπύρογλου. Σπύρογλου θα πάρει το φάουλ από το νούμερο 24. Από τον Μονέο. Μανσόλας. Δεν πετύχει το καλάθι. Καθαρή φάση Λενιρεφ. Στην προσπάθεια του Σιγκούνα να τελειώσει. Ο Μανσόλας με το δεξί. Θα κάνει το 7-9. 7-11, συγγνώμη. Σιγκούνας. Κρατάει την μπάλα. Περάσει το ψηλό, αλλά ο Σερέντογλου βάζει τα χέρια του. Ο Σερεντάκος βάζει τα χέρια του. Μπάλα και πάλι για, τον, για τους Αργοναύτες. Μαλισιόβας. Το φάουλ του Σιγκούνα στον Σερεντάκο. Σερεντάκος. Περάσει στον Σπύρογλου.
με το φάουλ που κερδίζει. Άστοχο το σουτ, το rebound για τους υπέδουχους. Συγκουνάς για δύο, παρά να πηδάει δύο φορές. Μανσόλας θα κερδίσει το rebound. Σκαστή πάσα, θα δει τον Σερετάκο, θα τελειώσει εύκολα με το δεξί. 7-13. Για τους Grovers, το συν 6, η ανώτερη τιμή στην διαφορά. Σκούνας για τρεις σε μια γρήγορη επίδεση, χωρίς να γυρίσει καθόλου η μπάλα. Μανσόλας πήρε το φάουλ. Άστοχο στην πρώτη. Το 7-13 παραμένει. Μονέος θα πάρει το φάουλ. Μπάλα και πάλι για τους Grovers. Νέα καλή πάσα, Μανσόλα, Τασιόπουλος θα καταφέρει να το χάσει. Θα έρθει από πίσω και θα μοιράσει τάπα ο Μαλισιώβας. Μανσόλας. Σουδιά Αντρές. Άστοχο. Επιθετικό rebound. Αριστερό lay-up. Κερδισμένο φάουλ από τον Αδριανόπουλο. Ποιος θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Βρισκόμαστε στα τέλη του πρώτου δεκαλέπτου. Έστωκο στην πρώτη. Λοιπόν, ο Μανσόλας και ο συμπαίκτης του με το νούμερο 4 που ακούσε όνομα του Σερετάκου στην ένα μικρό πάρτι κάτω το καλάθι των Αργοναυτών. Μανσόλας αστοχή.
Φασόλα σε στόχη και στη δεύτερη. Σίγουρας. Η μπάλα στη γωνία. Ο Μονέος Γιατρής είναι ελεύθερος. Δεν τα καταφέρει κάτι. Μαζεύει ο Τασιόπουλος. Δίνει στον Σερετάκο. Πολύ ωραία πάσα προς τον Μασόλα από τον Αδριανόπουλο. Ο Βασίλης θα κάνει το 7-15. Οι Γκρόβερς έχουν αρχίσει και ανεβάζουν ρυθμό, ταχύτητα. Ελέγχουν τα rebound, προσπαθούν να τρέξουν σε ανοιχτό γήπεδο. Καλή ώρα. Ο Μανσόλας θα πάρει το φάουλ από τον Εσιγκουνά. Έχουμε αλλαγές. Σιγκούνας βγαίνει, Σιγκούνας μπαίνει. Αδελφιά και ο μπαμπάς ο μπαγκό. Τα 18 το σκορ. Ευστοχώς. Λοιπόν, το φάλσο σε Ρεντάκο. Εστοχώς. Τασιόπουλος. Σερεντάκος. Σιγκούνας θα τελειώσει πολύ ωραία την φάση. Ο Δημοσθένης 10-19. Ξεκολλάει και την ομάδα του από τους 8 πόντους. Είναι ένα χρονικό διάστημα, το δεύτερο μισό του δεκαλέπτου, όπου οι Αργοναύτες σαν να μπλόκαραν, σαν να σταμάτησαν να παίζουν. Με follow σε δεύτερο χρόνο το νούμερο 13, ο Χατζιωάννου, θα κάνει το 10-21. Όλη η επίθεση για τους Αργοναύτες, 4 δευτερόλεπτα, ένα side step. 10-21, τέλος πρώτου δεκαλέπτου.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Το καλάθι θα έρθει για τους Grovers στην έναρξη του δεκαλέπτου. Βακόπουλος, ο οποίος πέρασε στο παρκέ και αυτός από την Σέρκ μαζί με τον Ανσόλα Μπάρεα. Σπυρογλου με το αριστερό, η μπάλα στο σίδερο. Η μπάλα θα γυρίσει. Μανσόλας για τρεις. Airball. Επιθετικό rebound, θα το συγκούνα, επιμένει ο Δημοσθένης και επιμένω νικά. Θα πάρει το φάουλ και θα πάει στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχει δικαίωμα για δύο. Οι εργοναύτες μειώνουν στους 12, αλλά έχουν δρόμο ακόμα. 3 δευτερόλεπτα. Άστοχος σουτ των πόντων. Νέο επιθετικό rebound. Αλλά το καλάθι δεν θα έρθει. Φράγκος. Σουτ τριών πόντων εύστοχο. Από το νούμερο 41 των Άργων αυτών. Ακούει το όνομα Ανδριανόπουλος. Το 41 από τους Grovers είναι ο Θεοδωρόπουλος. Οπότε ζητάω συγγνώμη στον Παναγιώτη. Συγκούνας. Συγκούνας. 14-23 το σκορ. Μπάλα για Grovers. Μια καλή άμυνα. Οι εργοναύτες έχουν μπει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καλά. Στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Ψάχνουν πόντους στην επίθεση για να επιστρέψουν. Ας το κοσούτρουν πόντο να τον Σιγκούνα. Μπακόπουλος. Μανσόλας. Θα βάλει ένα πολύ όμορφο καλάθι ο Βασίλης. 6 και 14, δεύτερο δεκάλεπτο. Την μπάλα στο Φράγκο. Θα πάρει σου τριών πόντων. Ο Αδριανόπουλος, ο επιθετικό rebound, είναι η τρίτη φορά που ανανεώνουν την επίθεσή τους οι Αργοναύτες. Με το αριστερό, πάρα πολύ όμορφο Αγουνάδης. 16-25. Νομίζω οι Αργοναύτες θα πρέπει λίγο να βγάλουν σκληράδα στο γήπεδο.
Εντυπωσιακός ο τρόπος που μάζεψε το rebound τώρα εδώ πέρα ο Σιγκουνάς. Ο Πακόπουλος έβαλε τα χέρια του, του έκλεψε την μπάλα. Προϋποθέσεις εθνιδιασμού για τους Μπορντό. Και Ραμιδί μάλλον καλύτερα. Μανσόλα στο σκόρα, για ακόμα μια φορά. Με ταμπλό. Σπυρόγλου. Τελειώσει τη φάση. 18-27. 4-48. Πάμε σε time out. Την μπάλα στο ψηλό της ομάδας. Έχουμε βήματα όμως από το νούμερο 33 των Άργων αυτών. Σουδιά 2. Εύστοχο. Μαλισιώβας. Την μπάλα θα γυρίσει Τσερεντάκος. Για δύο από τη γωνία από το νούμερο 9 τον Φράγκο. Ο Μαλισιώβας δεν κατάφερε να την κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Μπακόπουλος Σερεντάκος. Η μπάλα ίσα που ακούμπησε Στεφάνη. Μαλισιώβας. Θέλησε να βρει τον Παπαγιανόπουλο. Οι Grovers έκλεψαν εύκολα την μπάλα. Κάτι ανάλογο όμως θα κάνουν και οι Αργοναύτες. Διαχείρωση Γκούνα, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Και θα κάνει το 20-27 ή 18-27, ένα λεπτό. 3-17 για το τέλος του ημιχρόνου. Διαφορά στους 9. Επιθετικό rebound, Τασιόπουλος. Μπακόπουλος για τρεις. Προσπάθησε να την επαναφέρει το σπαρκί ο Σπυρόγλου. Δεν τα κατάφερε. 21-27 είναι να διορθώσω το σκορ. Λοιπόν, ο Σίμπουρας θα γίνει αποδέκτης μιας εξαιρετικής πάσας. Κάνει το 23-27
θα μειώσουν στους 4 και αναγκάζουν τους Grovers να πάνε σε time out. Τέλος time out. Τασιόπουλος. Σερεδάκος. Αστοχή. Νέα ευκαιρία για τους Αργοναύτες να πλησιάσουν ακόμα πιο πολύ. Ο Σιγκούνας θα πάρει το φάουλ. Νομίζω το έχει πάρει πάνω του. Εκμεταλλεύεται την ικανότητα που έχει να τρέχει σωστά και γρήγορα το γήπεδο. Έχει δικαίωμα για 2. 126 δευτερόλεπτα για το πέρας του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην αρένα του 7 με το πρωτάθλημα της Development League πρεμιέρα στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων τη φετινή χρονιά αλλά και συνολικά στο μπασκετάκι για τους Grovers είναι. Τι έχουμε τώρα? Μεταφορά της μπάλας. Γυρίσει πολύ όμορφα και δεύτερη προσπάθεια από τον Παπαγιανόπουλο. Δεν θα καταφέρει να μειώσει σε απόσταση αναπνοής. 24-27 παραμένει. Σπυρογλου. Σουδιά 3. Στην άλλη αγκαλιά του Παπαγιανόπουλου. Καλά, τι δεν θα έρθει. Σερεντάκος, καθαρή φάση Λενιρεύ. Σιγκούνας. Θα πάρει νέο φάουλ. Άστοχο στην πρώτη. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Μπαγκόπουλος. Σιγκούνας δεν εκμεταλλεύτηκε τον μπόνους των δύο βολών. Τασιόπουλος οργανώνει για λογαριασμό των Grovers. Ο Σιγκούνας θα προχωρήσει ακόμα ένα κλέψιμο. Είναι εντυπωσιακός. Είναι εξαιρετικό σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιθετικό rebound.
Οι Αργοναύτες είναι αγνώριστοι στο δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Μονέος ο rebound. Τώρα ένα φτηνό λάθος. Σερετάκος, 6 δευτερόλεπτα. Τασιόπουλος, τον Πακόπουλο. Έχουμε βήματα, απομένουν μόλις ένα δευτερόλεπτο. Στην κατοχή των Grovers, για να δούμε τι ακριβώς θα σκαρφιστούν να κάνουν και τι προλαβαίνουν να κάνουν. Πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου, 24-27 το σκορ, επιστρέφουμε σε λίγο.
δεύτερο ημίχρονο εδώ στην αρένα του 7. Το καλάθι θα έρθει από τον Μανσόλα. Καλάθι για τους Αργοναύτες και 27-29. Σωτήρων Πότων από το Σερεντάγκο. Μεγάλη πάσα, δεν θα περάσει. Οι Αργοναύτες επιμένουν. Σωτήρων Πότων άστοχο. Επιθετικό rebound, η αλήθεια είναι ότι τους έχουν πονέσει. Σερεντάκος. Θα πάει μπροστά μέσα. Η μπάλα στη γωνία. Καθαρίζουν την υπόθεση αμυντικό rebound. Έχουμε διεκδίκηση, τι λένε οι ρεφ τώρα. Ναι. Σιγκούνας για τρεις. Ο Ευάγγελος αστοχή. Θα έρθει σαν τρέιλερ από πίσω εκπληκτικά. Κουτσιλιέρης ο σκόρερ. Και φέρνει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία, 29 όλα. Αφήνουν πίσω το πολύ κακό δεύτερο μισό του πρώτου δεκαλέπτου που τους έφερε σε μια κατάσταση να κυνηγάνε το σκορ. Το καλάθι θα έρθει από τον Μητρούλια. 29-31, το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Και νομίζω ότι ο κύριος εδώ με το νούμερο 7 είναι αυτός ο οποίος κράτησε την ομάδα του όρθια σε εκείνο το χρονικό σημείο. Σιγκούνας θα πάρει το φάουλ. Έχει νέα ευκαιρία να φέρει τον παιχνίδι σα ίσα. Μπαγόπουλος. Μανσόλας. Αστοχή. Σιγκούνας στον αδελφό του. 31 όλα από τον Δημοσθένη Σιγκούνα. 7 και 10 για το τέλος του τρίτο δεκάλεπτο. Πάμε σε time out. Τέλος time out. Η μπάλα έξω τη γραμμή των 6.75. Θα μπει προς το καλάθι. Καθαρό το κόψιμο από τον Δημοσθένη Σιγκούνα.
Ο Ευάγγελος δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Συγκουνάσει. Θα κρατήσει την μπάλα ένα βηματάκι πίσω για τρεις. Μέσα και αυτό. 34-31. Ο Δημοσθένης παίρνει τη σκυντάλια τον αδελφό του και βάζει μπροστά τους Αργοναύτες με τρεις. Σπυρόγλου. Η μπάλα θα περάσει χαμηλά, θα βγει έξω τη γραμμή των 6.75, ο Φράγκος για 3, δεύτερο σερί τρίποντο. Μπαίνει και αυτός στην εξίσωση. Σερετάκος. Θέλουν να απαντήσουν οι Γκρόβερς, δεν θα τα καταφέρουν. Ο Θεοδωρόπουλος θα στοχίσει. Κουτσιλιέρης. Αδριανόπουλος. Κουτσιλιέρης. Συγκούνας. Θα δει πάρα πολύ όμορφα μόνο του τον Γκουνάδη. Επιθετικό ριμπάτο του τον Κουτσιλιέρη. Ο Φράγκος για νέο τρίποντο. Τρίτη φορά θα στοχίσει. Νέο επιθετικό. Είναι η πολλωστή φορά που ανανεώνουν επίθεση. Τα επιθετικά rebound έχουν σκοτώσει τους Grovers. Έχουν δώσει δεύτερες επιθέσεις στους Αργοναύτες. Έχουν στήσει ένα τεράστιο πάρτι. Άστοχος στην πρώτη ο Φράγκος. Άστοχος και στη δεύτερη. Τριάντα 31 το σκορ. Σερεντάκος στον Μασόλα. Άστοχος. Τώρα υπάρχει και πίεση στους Γκρόβερς, οι οποίοι... Ο Μασόλας θα κλέψει. 37-33. Θέλουν να πιέσουν όλο το γήπεδο, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από τους δύο... από δύο παίκτες. Πρέπει να δοθεί εντολή ξεκάθαρη και να το κάνουν. Καλάθι για τους Αργοναύτες, αυτή τη φορά από τον Μαλισιώβα. Η μπάλα... τον Σερετάκο, επιθετικό rebound από το νούμερο 9, τον Σπύρογλου, το καλάθι θα έρθει εν τέλει, 39-35. Μονέος θα πάρει το φάουλ. Ο
Μονέος στόχησε. Η μπάλα Σιγκούνας. Μανσόλας. Θα πάει προς το καλάθι. Καλάθι και φάω το Βασίλη. 40-37. Τρία και 16. Ευστοχώς. Σαράντα, 38. Φράγκος. Τι έχουμε, έχουμε βήματα. Μανσολάς. Μπακόπουλος. Μανσόλας θα πάρει νέο φάουλ, αυτή τη φορά δεν θα ευστοχίσει. Άστοχος η πρώτη. Άστοχος και στην δεύτερη. Το 40-38 παραμένει. Σιγκούνας για τρεις. Το έχουν πάρει πάνω τους. Οικογενειακός. 43-48. Δημοσθένης, όχι για απλά έχει μπει στην εξισωσία, αλλά έχει πάρει το όπλο του και το όπλο του είναι κάτι παραπάνω από καυτό. Στο συν 5 οι Αργοναύτες. Ζητάει και την μπάλα. Αποφύγει τον Μπακόπουλο, κάνει ό,τι θέλει. Είναι ολοφάνερο ότι έχει βρει ρυθμό και ψυχολογία και βγάζει απλόχερα όλο του το μπασκετικό ταλέντο στο παρκέ του 7. 45-38. Οι αγνώριστοι Αργοναύτες έχουν πλέον τα ηνία και rebound θα πάρει. Θα δώσει το Μαλισιώβα. Εκείνος θα πάει προς το καλάθι. Θα στοχίσει επιθετικό rebound το Φράγκο. Ούτε αυτός. Νομίζω εδώ χάσανε ευκαιρία οι Αργοναύτες. Δύο κακά τελειώματα. Μακόπουλος. Τασιόπουλος. 60 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης τελευταίας στροφής. Μανσόλας θα πάρει το φάουλ από Μαλισιώβα.
Σιγκούνας. Θα πάρει την μπάλα στην κατοχή του. Σιγκούνας έχει κερδίσει το φάουλ. 41 και 2. Άστοχο στην πρώτη. Το ματιάξαμε. Έστοχο στη δεύτερη. Μία στις δύο και 46-38. Η διαφορά μεγαλώνει. Σαραντάκος. Μανσόλας. Μπαγκόπουλος. Θα τελειώσει τη φάση. 46-40 από τον Μπακό, ο οποίος λύνει τον γόρδιο δεσμό. Σιγκούνας. Εύστοχος. Σε σου τριών πόντων. Σερετάκο στη λήξη. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. 49-40. Επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο δεκάλεπτο που θα κρίνει και τον νικητή της αναμέτρησης. Σιγκούνα, το όνομα, το όνομά σας, το μικρό. Πώς το. Λοιπόν, το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινάει με τρίποντη βόμβα. Διαχειρός Σερετάκου. Σαράντα 49-43. Εννιά και 25 για να μάθουμε τον τελικό νικητή, Σερετάκος.
Λοιπόν, το καλάθι δεν θα έρθει. Λάθος από τον Σιγκούνα, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα την αφήσει στο καλάθι. 52-43. Νομίζω και ο ένας και ο Βαγγέλης και ο Δημοσθένης είναι εκπληκτική απόψε. Διαφορά είναι στους 9, 8 και 32. Πάμε σε time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παγκόπουλος περάσει πάρα πολύ όμορφα την μπάλα στον Θεοδωρόπουλο. Εκείνος δεν κατάφερε να τελειώσει. Σιγκούνας θα δει τον Ανδριανόπουλο. Έχει επιστρέψει ο Θεοδωρόπουλος όμως. Δεν ξέρω αν την ακούμπησε την μπάλα, αν την αλείωσε δηλαδή. Θα το δώσω replay. Σου τριών πόντων με ταμπλό παρακαλώ. Όχι, από τον Κοσιλιέρη. Αυτό το ιδιαίτερο στυλ. Σερεντάκος. Αφήσει την τουρτίτσα του, όχι. Δεν κατέληξε στον προορισμό της. Που ήταν το καλάθι. Σου τριών πόντων. Νέο τρίποντο. Όχι. Παρά λίγο. Σερεντάκος. Μπακόπουλος. Σερεντάκος. Θεοδωρόπουλος Γαδρές. Αστοχός. Ελέγχει το ριμπάο το Σιμπουράς. Σιγκούνας θα πάει προς το καλάθι, μπροστά στο Μαρσόλα! 54-43, μαγικός. Θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Είπαμε, τα κάνουν όλα. Ένα δεκάλεπτο ο ένας, ένα δεκάλεπτο ο άλλος. Και η αλήθεια είναι ότι τους έχουμε δει πάρα πολύ λίγο μαζί. Φοβερό αυτό, ότι ο ένας σιγουράζει τον άλλον, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τους δούμε και μαζί. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το ρόστερ είναι μεγάλο, πρωτίστως πρέπει να παίξουν όλοι. Αλλά εντάξει, μπορούν να το φτιάξουν τους χρόνους και το rotation να είναι λίγο διαφορετικό, ώστε να βρίσκονται μαζί στο πάρκε. Τώρα να. Τώρα θα βγουν και οι δύο έξω. Τους το δίνω όμως γιατί αυτό δείχνει ότι ο ένας πιστεύει στον άλλον. Και συνολικά η ομάδα στον εαυτό της. Είτε είναι και οι δύο μέσα είτε δεν είναι κανείς. Να το δούμε τώρα αυτό πώς θα λειτουργήσει. Σερετάκος στα στοχή. Ελέγχουν το rebound. Από την ώρα που είπα ότι οι Αργονάτες πρέπει να δείξουν σκληρά, το έχουν κάνει.
Σερεντάκος. Τασιόπουλος. Η μπάλα στο σίδερο. Φράγκος. Θα κλέψει με φάουλ ο Σπυρογλου. Κωνσταντίνος είναι το πέμπτο του και θα αποχαιρετήσει το παιχνίδι. Αναφορά. Σερεντάκος. Το καλάθι θα έρθει. Λοιπόν, 54-45, πάμε σε time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα τελευταία 5 λεπτά για να δούμε αν οι Αργοναύτες κρατήσουν το προβάδισμα και πάρουν την νίκη ή αν οι Grovers επιστρέψουν. 54-45, μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά και μπάλα στους Grovers. Ο Ευάγγελος είναι στον πάγκο, με φάουλ χαμηλά στο ξεκίνημα, δεν υπάρχουν βολές. Σερεντάκος. Μαρσόλας. Η μπάλα για Αργοναύτες. Σιγκούνας. 8 δευτερόλεπτα. Νέο λάθος από τους Αργοναύτες. Νομίζω πρέπει να περάσει μέσα ο Ευαγγελός. Δεν μπορεί να είναι έξω σε τόσο κομβικό σημείο. Μανσόλας, έχουμε φάουλ.
Παναφορά της μπάλας. Θεοδωρόπουλος. Μανσόλας ζητά την μπάλα. Θα την πάρει. Μανσόλας πρέπει να δώσει την μπάσα. Θα το κάνει Τασιόπουλος. Θεοδωρόπουλος για τρεις. 54-48. Πολύ μεγάλο τρίποντο από την άποψη ότι βάζει για τα καλά στο παιχνίδι τους Grovers. Μαγική πάσα Θεοδωρόπουλου, έχει επιστρέψει ο Μανσόλας, την έχει πάρει μέσα τα χέρια του Παπαγιανόπουλου, αλλά κατοχή και πάλι για τους Αργοναύτες. Τι έχουμε, έχουμε τεχνική ποινή. Και στον Σιγκούνα και στον Τασιόπουλο. Σιγκούνας. Εύστοχος στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Από τα χέρια νομίζω του Φράγκου θα περάσει μπάλα εκτός. Ο Περκεγένετο. Σερετάκος, τα πάει μέχρι μέσα, 55-50. Σιγκούνας. Τι έχουμε, 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, δεύτερη τεχνική. Εύστοχος στην πρώτη, 55-51. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είναι τόση ώρα έξω ο Ευάγγελος Σιγκούνας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει λίγο να το δουν με το rotation. Σερετάκος. Η διαφορά στους 4. Πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στο 7. Στην πρεμιέρα, Θεοδωρόπουλος για 3, πριν το έβαλε, τώρα όχι, επιθετικό rebound. Έχουμε νέο φάουλ κερδισμένο. Αυτή τη φορά από τον Χατζιωάννου, οδεύει προς τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Εύστοχος. Λοιπόν, 55-53, θα κλέψουν και την μπάλα. Όχι, δεν θα κλέψουν καμία μπάλα. Είναι κερδισμένο φάουλ υπέρ των
υπέρ των αργοναυτών. Στο Φράγκο συγκεκριμένα, αυτός αστοχή. 54-45 ήταν μπροστά κάποια στιγμή οι αργοναύτες, αν δεν κάνω λάθος. 56-53 τώρα. Σερετάκος. Η μπάλα και πάλι για τους Grovers. Χατζιωάννου. Σερετάκος. Ανεβαίνει ο Θεοδωρόπουλος και ο Χατζιωάννου να του δώσουν screen. Καλή άμυνα το Μονέο. Σερετάκος επιμένει. Υπό δύσκολες συνθήκες ο σουτ. Η μπάλα από τα χέρια του Φράγκου και πάλι κατοχή για Grovers. Τασιόπουλος, Ερετάκος, Μανσόλας, Χατζιωάννου και Θεοδωρόπουλος. Οι πέντε. Αλλά θα πάμε σε ένα time out και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, επαναφορά της μπαλάς και καλάθι για τους Grovers, 56-55. Ένας κακός χαμός. Τώρα πίσω όλο το γήπεδο, για ποιο λόγο, η αλήθεια είναι. Η μπάλα για... Για να δούμε τι θα δείξουν οι ρεφ. Λοιπόν, η μπάλα θα πάει για τους Grovers. Θεοδωρόπουλος. Καθαρή άμυνα. Σιγκούνας. Τον κυνηγάει ο Σερετάκος. Θα κρατήσει την μπάλα ο Σιγκούνας. Θα πάει προς τα μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. 1-50. Οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα πεντομαδικά. Άστοχος η πρώτη. Λοιπόν, επανάληψη βολή. Διότι η ρεφ ισχυρίστηκαν ότι είχε πάρει ενόχληση. Είτε αυτό συμβαίνει με κάποιο χτύπημα του ποδιού ή κίνηση του χεριού ή ομιλίας. Αυτό σημαίνει πάρει ενόχληση. 57-55, επιθετικό rebound, ανανεώνουν την επίθεση τους Φράγκος. Σιγκούνας. Τώρα για ποιο λόγο πιέζουν έτσι, το έχω καταλάβει. Βέβαια θα το Φράγκος. Ενώ ότι έχει πάρα πολύ χρόνο και το παιχνίδι βιάζονται χωρίς λόγο και οι δύο ομάδες. Δεν μπορώ να το
Λοιπόν, η μπάλα για τους αργοναύτες. Σιγκουνάς. Κάκη προσπάθεια. Από τον Παπαγιάννοπουλο. Κακό σουτ. Το 57-55 παραμένει. Σερεντάκος. Θα δώσει την μπάλα στον Θεοδωρόπουλο. Έχουμε κερδισμένο φάουλ, όχι δεν είναι ο Θεοδωρόπουλος αυτός, είναι ο Χατζηγιωάννου. Ζητώ συγγνώμη. Νέο φάουλ, νέες βολές. Κάπως έτσι θα πάμε, έχω την εντύπωση μέχρι το τέλος. Ευστοχώς. Πενήντα εφτά, πενήντα εξή. Έχουμε αλλαγές, Μονέος έξω. Ο Τσιλιέρης στο παρκέ. Σιγκουνάς. Στον Κουτσιλιέρη. Φράγκος. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των αργοναυτών, οι οποίοι θα κάνουν νέο λάθος, νέο φάουλ, νέες βολές υπέρ των Grovers, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Ευστοχώς, στη δεύτερη, 57-58. Φράγκος. Σιγκουνάς. 33 δευτερόλεπτα, τα 15 για τους αργοναύτες. Φράγκος είναι μόνος, θα πάρει την προσπάθεια, όχι. Το ριμπάντο από ποιον. Χατζηγιωάννου θα αρπάξει την μπάλα, θα δώσει σε Ρετάκο. Πρέπει να του κάνουν φάουλ, θα του το κάνουν. Και δύο Φράγκος πάνω στο Σερετάκο. Πολύ πολύ σημαντικές οι ελεύθερες βολές που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, τι έχουν δώσει τώρα οι ρεφ. Το καλάθι, τη βολή θα μετρήσει και εκδοθεί και φάουλ στη διεκδίκηση του Τασιόπουλο. Για να δούμε. Ναι. Αυτό νομίζω δίνει ο ρεφ. Ναι, 57-60 και η μπάλα στους Grovers. Ευστοχώς. Η μπάλα
57-61, 18-6. Πάμε σε time out. Λοιπόν, Σιγκούνας για τρεις, ερμπολ. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα, η Γκρόβερς αγκαλιά με την νίκη στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας τους. Ο Σιγκούνας θα κλέψει καθαρά. Ο Σερετάκος τι περίμενε, αφήνει τη φάση και περίμενε φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ, να καθαρό το κλέψιμο. Λάθος πάσα του Φράγκου. Οι Γκρόβερς θα πάρουν μία πέρα για πέρα δίκαιη νίκη. Σερετάκος θα κρατήσει την μπάλα. 57-61 μετά από ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι.